Καλησπέρα φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαστε στην εκπνοή του χρόνου και σήμερα ήθελα να ετοιμάσω το τελευταίο μου βίντεο, να είναι λίγο πιο θεματικό. Οπότε διάλεξα έτσι κάποια πραγματάκια πιο ιδιαίτερα και θα ξεκινήσω με το pre-save. Το pre-save είναι ένα σαπούνι, χειροποίητο σαπούνι, αρωματικό σαπούνι γλυκερίνης, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Οπότε έχουμε Άγιο Βασιλάκι για pre-save. Ωραία, θα το δούμε μαζί. Μετά, πάμε τσέλα. Τσέλα για σαπουνάκι, το οποίο πάντα έτσι μου θυμίζει εδώ πέρα, παρόλο που έχει ένα μπάρμπα μιμούσι. Πάντα μου φέρνει έτσι τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, το τσέλα. Τσέλα. Πολύ ωραίο σαπουνάκι. Λοιπόν, είναι ένα ιταλικό σαπουνάκι. Ωραία, το βρίσκουμε στην τιμή στα 7 ευρώ περίπου και είναι στα 150 ml. Λοιπόν, είναι έτσι μικρή συσκευασία, δεν του φαίνεται ότι θα είναι 150 ml, μικρή συσκευασία. Είναι ένα πολύ ωραίο σαπουνάκι, το οποίο έχει και τάλουμ, ζωικό λίπος. Νομίζω είναι έτσι από τα πιο φθηνά σαπούνια που μπορεί να βρει κάποιος με ζωικό λίπος. Ξαναλέω, η τιμή είναι στα 7 ευρώ, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλα σαπούνια παίρνουν σε αυτή την κατηγορία. Συνήθως οι κρέμες, έτσι μέχρι 3 ευρώ, 4, όλα αυτά δεν έχουν ζωικό λίπος, οπότε... Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό σαπούνι και σίγουρα είναι ένα σκαλί πιο πάνω έτσι, από τα προράσο, τα αντίστοιχα, τα προράσο που έχετε δει, ας πούμε, που ξέρουν πολλοί, τώρα ξεκινάνε στην κόκκινη συσκευασία, είναι σίγουρα ένα σκαλί πάνω. Και επίσης βγαίνει και σε συσκευασία τούβλου, ενός κιλού, το οποίο είναι κάνει γύρω στα 16-17 ευρώ και παίρνεις ένα κιλό, το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, δηλαδή πιστεύω σε βγάζει 2 χρόνια, να ξυρίζεις με αυτό, κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Οπότε είναι τρομερό value, δηλαδή σε όποιον αρέσει το τσέλα μπορεί να πάρει το τούβλο 1 κιλό και να το έχει για πάντα, τελείως. Τρομερό value. Λοιπόν, το άρωμά του. Το άρωμά του είναι απλό, δεν έχει ούτε νότες, ούτε υψηλές νότες, ούτε χαμηλές, ούτε μεσαίες, ούτε τίποτα. Είναι πικραμύγδαλο. Αυτό. Μόνο. Πολύ ωραίο. Και το θεωρώ έτσι και χριστουγεννιάτικο άρωμα, γιατί έτσι πολλά... τσάγια μπορεί να έχουν αυτό το άρωμα έτσι για Χριστούγεννα, το πικραμύγδαλο, έτσι είναι ωραίο αρωματάκι. Είναι σε μορφή έτσι κρέμας, εντάξει δεν είναι και τόσο μαλακή κρέμα, είναι το κρόπ, το κλασικό ας πούμε θα έλεγε κανείς. Πολύ ωραίο σαπουνάκι, πολύ καλή γλίστρα αυτό το σαπουνάκι, οπότε θα το δούμε και αυτό σήμερα μαζί. Οπα, ναι. Να σας δείξω μια και το aftershave που θα βάλουμε μετά, έτσι το έχουμε ξαναδείξει άλλο βίντεο, είναι της Lavis aftershave lotion, ο Odysseus, το οποίο έχει ωραίο άρωμα με μπαχαρικά. Ωραίο, πολύ ωραίο αρωματάκι και αυτό και θεωρώ ότι ταιριάζει έτσι πολύ στην περίσταση εδώ χριστουγεννιάτικο. Πάει και αυτό. Λεπιδούλα, να σας δείξουμε και τη λεπίδα, ρούμπι. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχει το αστεράκι των Χριστουγέννων. Οπότε θα παίξουμε ζιλέτ ρούμπι. Πολύ ωραίες λεπιδούλες. Και μηχανή. Ωραία, έτσι πάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Έχουμε την Parker Semislant. Δεν την έχω ξαναδείξει. Λοιπόν, είναι με τη Rose Gold, τη Λαβή. Είναι μια μηχανή 3 τεμαχίων. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε εδώ πέρα τη Λαβή. Και να δείτε το top cup και το base plate. 3 τεμαχίων λοιπόν μηχανή, semi-slant, η Parker την ονομάζει semi-slant, ok, ψιλοκανονική slant είναι γενικά σχεδόν, εντάξει, ίσως μια, ξέρω, μια μοίρα μικρότερη κλίση. Λοιπόν, γίνεται λίγο χαμός με αυτές τις μηχανές, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις τις διαφορές τους, γιατί υπάρχει η Mercury 37C, η οποία είναι semi-slant, βγάζει Razor Rock, τη German 37 slant, και υπάρχει και αυτή η Parker semi-slant. Λοιπόν... Από ό,τι διάβασα, έτσι προσπαθώ να βγάλω και εγώ άκρη γιατί είναι λίγο μπερδεμένο, είναι η κεφαλή από αυτήν, λένε ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Mercury 37C ή δεν ξέρω αν είναι και ίδια έτσι, που θεωρείται ήπια γενικά. Μοιάζουν πάρα πολύ τέλος πάντων. Η Razor Rock, German 37 Slant, λένε ότι ήταν αντιγραφή της Mercury αλλά το 2014 και πριν, που είχαν διαφορετικό... διαφορετική κεφαλή, οπότε είναι λίγο πιο επιθετική.
Οπότε υπάρχει λοιπόν η Razorock που θεωρείται ότι είναι λίγο πιο επιθετική η Slant και μετά υπάρχουν αυτοί και η Mercury που μοιάζουν λίγο πιο πολύ, είναι πιο κοντά. Η μηχανή είναι από brass, βασικά η κεφαλή είναι brass, ή, sorry, η λαβή είναι από brass, αλλά η κεφαλή είναι ζάμακ. Ωραία, ωραία μηχανούλα και αυτή. Α, και αυτή η λαβή, όπως βλέπετε, έχει και αρκετό βάρος. Αυτή η λαβή είναι στην ουσία, υπάρχει και βγάζει και άλλες μηχανές με ίδια λαβή. Ορίστε, εδώ πέρα έχω μια Parker πάλι, 74R, πεταλούδα. Ωραία μηχανή και αυτή, θα σας τη δείξω. Επιθετική μηχανή, η οποία είναι σε γραφίτι. Δηλαδή βγαίνουν, αυτές οι λαβές βγαίνουν σε τρεις εκδόσεις. Είναι η Rose Gold, εδώ πέρα, είναι αυτή που βγαίνει σε γραφίτι και είναι η άλλη κλασική, το... που είναι όλο, όλο έτσι ασημή. Ωραία, λοιπόν, θα πάω να βρέξω λίγο το κεφάλι μου και να κάνουμε το pre-save. Θα το κάνουμε μαζί αυτή τη φορά για να βλέπουμε και το Άγιο Βασιλάκι. Έχει και ενδιαφέρον άρωμα. Λοιπόν, τα μαλλιά είναι 5 ημερών, οπότε είναι αρκετά μαλακά, δεν είναι ότι το χρειάζονται το pre-save, αλλά γιατί όχι, θα το κάνουμε αφού τον έχουμε εδώ πέρα. Τον Άγιο Βασιλάκο. Για να τον δούμε. Να μας βοηθήσει. Γλιστράει αρκετά. Νομίζω δεν έχω δείξει και ποτέ pre-save, αν δεν κάνω λάθος, οπότε, okay. Ας έχουμε και ένα βίντεο που δείχνουμε λίγο το pre-save, καλά γιατί είναι κάτι, ή δεν ξέρει κανείς πώς να το κάνει. Απλά απλώνουμε εδώ πέρα το σαπούνι, βάζω και στο λαιμό, ορίστε να βάλουμε εδώ πέρα έτσι με το σκούφο. Ωραία. Και τώρα με το χέρι κάνω μασάζ να πάει παντού. Μπράβο το Άγιο Βασιλάκι. Ρίξω το ξύλο μου φαίνεται αυτό. Και κάπως έτσι λερώνω εδώ πέρα την μπλούζα. Άμα να αναρωτιέστε πώς όταν επιστρέφω κάθε φορά μετά από κάθε cut με πιο λερωμένη μπλούζα, κάπως έτσι. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε για τη δημιουργία του αφρού. Έχω βάλει ήδη μια ποσότητα στο μπολάκι από το σαπούνι και έχω βάλει και νερό να μουλιάζει έτσι λίγο. Πινελάκι κλασικά, προράσω χείρου, οπότε αρχίσω λίγο από το νεράκι και ξεκινάμε. Α, ωραία αρωματάκι. Έχει φοβερή γλίστρα το σέλα. Θα το δούμε και τώρα, αλλά πολύ ωραία γλίστρα. Άλλο ένα σαπούνι βγάζει η σέλα, έτσι έχει αυτό το κόκκινο που είναι πικραμίγδαλο και βγάζει και άλλο ένα το μπλε, το οποίο είναι με aloe vera. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά έτσι από το λίγο ότι έχω διαβάσει online, η αίσθηση που παίρνω είναι ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή αυτό έτσι είναι το πιο κλασικό τους, είναι λίγο καλύτερο αυτό το κόκκινο. Δεν έχω συμπληρώσει καθόλου νεράκι και δεν ξέρω, μάλλον δεν θα χρειαστεί καν τελικά να συμπληρώσω. Αρκούσε αυτό που είχε. Έχει βγάλει πράγμα εδώ πέρα. Αρκετή μαρέγκα. Πω, τι έβγαλε εδώ πέρα. Άπειρο πράγμα, γεμίσαμε. Πω, τέλειο. Δεν συμπληρώνω καθόλου. Είναι... κοιτάξτε εδώ τι έγινε, έτσι. Απίστευτο. Τρομερή μαρέγκα. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, σταματάμε εδώ πέρα. Ξεπλύναμε το pre-save και ήρθε η ώρα να απλώσουμε τη μαρέγκα μας. Παιδιά, τι έβγαλε εδώ πέρα το σέλο.
Κοιτάξτε το πράγμα. Εδώ. Εδώ δείτε. Ωραίο. Πλούσιο, πλούσιο. Πάμε. Τα μαλλιά, όπως είπα, είναι 5 ημερών. Οπότε έχουμε πολύ πράγμα να κόψουμε. Βάλε εδώ μαρέγκα, έχουμε μπόλικη. Πολύ μάρεγκα. Και πολύ λίγες φορές έχω φτιάξει τόσο πολύ. Για να δούμε και εδώ. Εντάξει, νομίζω είμαστε καλά. Ζεσταίνουμε μηχανή. Μηχανή και λεπίδα και είμαστε έτοιμοι. Α, έκθεση, πάρα πολύ καλή στη λεπίδα, έτσι. Sorry, ευθυγράμμιση θέλω να πω. Ευθυγράμμιση της λεπίδας είναι πάρα πολύ καλά. Κάθετε, κανένα απολύτως πρόβλημα, με τη μία, έτσι. Οπότε, ξεκινάμε. Πολύ audio feedback. Πολύ ωραία. Έχει δυνατό audio feedback. Αυτή η μηχανή το ακούς πολύ. Γλίστρα φοβερή. Εγγυημένη γλίστρα σέλα. Οπό. Πολύ ωραία. Είναι και βαριά η μηχανή, έτσι γύρω στα 100 γραμμάρια, οπότε απλά αφήνω το βάρος της. Ωραία, ακούγεται πάρα πολύ. Οι μηχανές που ακούγονται πιο πολύ από αυτές που έχω, παρεμπιπτόντως είναι η Parker. Δηλαδή και η πεταλούδα της 74R ακούγεται πάρα πολύ. Έντονο audio feedback. Εντάξει, βάλαμε πολύ και μαθαίνει όποτε θέλει. Λίγο πιο συχνό ξέπλυμα. Επίσης, πολύ καλό grip, έτσι, η μηχανή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιστρήσει. Και νομίζω δεν είναι και ακριβή μηχανή, έτσι είναι... Αν δεν απατώμε είναι κοντά στα 30 ευρώ. 35 ίσως. Πολύ ωραία. Κόβει πολύ αβίαστα. Πάμε και εδώ. Δεν ξέρω πολύ. Δεν έχω ξαναφύσει τόσες πολλές μέρες και να δοκιμάσω με Parker. Είναι πάρα πολύ έντονο. Το πώς ακούγεται το ήχος, δεν ξέρω αν περνάει στο μικρόφωνο. Ακούγεται πάρα πολύ. Αυτό λίγο πιο κοντά έτσι από περιέργεια.
Sorry, δεν βλέπετε κάτι εσείς εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά ήθελα να ακούσετε. Εντάξει. Γλίστρα το τσέλα. Είναι σίγουρα στα top σαπούνια που βάζω από θέμα γλίστρας. Ξεκάθαρα. Πολύ ωραίο συνδυασμό έτσι. Κάτσε καλά και η λεπίδα. Δεν νιώθεις. Δεν νιώθεις καθόλου σχεδόν το. Την αίσθηση που κόβει η τρίχα. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή περνάει από πάνω, ακούς τον ήχο και δεν νιώθεις έτσι. Τίποτα, κανένα τράβηγμα, τίποτα απολύτως. Έτσι απλά περνάνε και κόβονται. Είναι λες και δεν είναι δικές σου οι τρίχες. Δεν το νιώθεις. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μου καθίσει πολύ καλά η Ισλάντ, έτσι. Μία η Χατίπ και μία αυτή. Θα τις πάρω όλες μου φαίνεται, δεν ξέρω, μου αρέσουν. Μου κάθονται πάρα πολύ καλά για ξύρισμα κεφαλιού τουλάχιστον. Αν έχετε έτσι να προτείνετε κι εσείς καμία άλλη slant εμπειρία, μου θέλετε γράψτε στο comment να ξέρω, για τις άλλες όπως είπα η Mercur νομίζω θα μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν την 37C, η Razor που θα είναι λίγο πιο aggressive. Λοιπόν, αυτή την αίσθηση δεν έχω ξανανιώσει. Αλήθεια στο ξύρισμα, έτσι. Είναι κόβει. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Είναι δέκα. Σαν να μην είναι δικές σου τρίχες, δηλαδή κάνεις. Φεύγουν οι τρίχες, ακούς τον ήχο και δεν το νιώθεις. Δηλαδή, δεν νιώθεις ούτε έτσι το τράβηγμα ότι τις ακουμπάει, δεν τις παίρνει. Είναι. Απίστευτο. Πάμε και το δεύτερο πέρασμα. Με το παγωτό μηχανής που έχουμε εδώ πέρα. Καλά, τώρα αυτό το πέρασμα θα είναι ακόμα πιο αβίαστο. Πω πω, πολύ ωραία έχει. Και δεν έχει πολλά συστατικά σαν σαπουνάκι, έτσι μου φαίνεται. Έτσι λίγο πριν που έριξα μια ματιά μου φαίνεται απλό σχετικά. Δεν είναι ότι είναι φορτωμένο με τις Παναγιάς στα μάτια. Πετάγεται παντού αφρός. Ωραία το τσέλα. Καλά τα λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Τσέλα τρέλα. Και νομίζω κάθεται έτσι σε μια πολύ ενδιαφέρον κατηγορία τιμής. Είναι στα 7 ευρώ, δηλαδή είναι. Έχεις τα πιο φθηνά έτσι τύπου προράσω ας πούμε στα 3 ευρώ. Μετά έχεις αυτή την κατηγορία στα 7. Δεν νομίζω ότι παίζουν πολλά και μετά αρχίζουν λίγο τα πιο και τσιμπάνε 15 ευρώ. Τερέζο ροξαπούνια κάτι, μετά αρχίζουμε πάμε στα 20 ευρώ, στήλινγκ και ανεβαίνεις. Υπάρχει βέβαια και το προβατάκι έτσι, το Χάσλιγκερ, το οποίο είναι και αυτό, είναι τζάπα βασικά. Πραγματικά δεν ξέρω, 4-5 ευρώ τι κάνει και να το σαπούνι τζάπα είναι. Δηλαδή αυτά τα δύο νομίζω παίζουν σε αυτή την κατηγορία, τόσο φθηνά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν. Πάμε για το δεύτερο πέρασμα.
ιστορίες. Έχει πολύ πλάκα το πόσο έντονα ακούγεται. Πολύ ωραία. Πάρουμε εδώ και λίγο το σβέρκο. Γιατί έχουμε... Είμαστε εδώ σαν το Τσουμπάκα. Παντού τρίχες. Εντάξει, φοβερός συνδυασμός. Πρέπει να το κρατήσω αυτό. Πάρκερ Σέμις Λαντ, Ρούμπι Λεπίδα, Τσέλα, Γλίστρα. Θέλω να κάνω βίντεο με το και με την Barker την πεταλούδα που σας έδειξα πριν και εκεί πάρα πολύ έντονο audio feedback και θερίζει παρόλο που είναι έτσι πίστευα πεταλούδα τώρα κλειστού τύπου λέω εντάξει τώρα τι θα κάνουν θερίζει άσχημα εκείνη η μηχανή. Εντάξει, θα σας τα πω στο άλλο το βίντεο όταν κάνω μαζί της. Αλλά σε γενικές γραμμές είχα και πολλούς ερεθισμούς με την άλλη. Με αυτήν τίποτα, μια χαρά έτσι, όσο έχω ξυριστεί, είναι μια χαρά. Για να δούμε εδώ το ύψος, είμαστε καλά. Εδώ αριστερά είμαστε λίγο πιο πάνω. Μπορούμε να κάνουμε εδώ έτσι μια κινησούλα. Το πήραμε και αυτό. Μια χαρά. Να σηκώσω λίγο το μικρόφωνο, μπορείτε να ακούτε έτσι λίγο πιο πολύ. Το φέρω λίγο πιο κοντά. Προφανώς θα τα έκανα χάλια. Πρέπει να ακούγεται καλά. Θα το γυρίσω στο ASMR videos. ASMR. Πολεμός, δεύτερο πέρασμα και τελειώσαμε. Εδώ έχουμε μπόλικο πράγμα. Το κοπήκαμε ελαφρά. Μπορεί. Δεν πειράζει. Και για να δούμε πώς τα πήγαμε και από προστασία.
Ωραία, μέχρι στιγμής. Ένα ελαφρύ τσουξιματάκι. Το νιώθω. Να, και στις δύο μεριές, και λίγο εδώ και εδώ. Ναι, ενδιαφέρον το τσουξιματάκι εδώ πέρα πίσω. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια, εδώ και από εδώ. Εντάξει. Ηλιστρέκαλα εδώ. Εδώ τσουρί. Είναι εδώ που μάλλον κοπήκαμε λίγο πριν. Κοπήκαμε, μ' αρέσει που με λέω έτσι συμπληθυντικό. Εγώ κόπηκα, εσείς δεν πάθατε τίποτα. Okay. Για να δούμε. Και εδώ τι έχουμε κάνει. Ωραίο, το βλέπω. Και κάτι σπυράκια που συνήθως έτσι βγάζω καμιά φορά, κάτι κοκκινίλες. Δεν μπορώ να πω ότι τις βλέπω τώρα. Είναι αρκετά καλά. Το βλέπετε κι εσείς. Οπότε νομίζω και εδώ και από εδώ. Καλά πήγε. Και αφού αφήσαμε για δύο λεπτάκια το άλλο μπλοκ πάνω πριν το ξεβγάλουμε, ήρθε η ώρα να βάλουμε το aftershave. Όπως δείξαμε και στην αρχή, έτσι, το Love is Care. Άφθονο, θα βάλουμε. Γιατί όχι. Ωραία μυρωδιά. Και βγάζει και βγάζει αρκετά scents αυτό το Love is Care, αλλά δεν έχω μυρίσει κάποιο άλλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο ξύρισμα. Βαθύ ξύρισμα. Οπότε έτσι πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και να πούμε κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Λοιπόν, σαπουνάκι ξαναδείχνω, χρησιμοποίησαμε το τσέλα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σαπουνάκι, καλό value, είναι στα 7 ευρώ. Μετάλλο, 150 ml, μικρή συσκευασία, έτσι διακριτική, όμορφη, πρακτική και για ταξίδι, να πάρει κάποιος. Πιστεύω παίζει σε μια κατηγορία που δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, γιατί είπαμε είναι λίγο τα πιο φθηνά. Κατηγορίας ξέρω 3-4 ευρώ, είτε κρέμες, είτε τύπου προράσο, είτε λίγο πας τα πιο ακριβά, 15 ευρώ και πάνω. Υπάρχουν λίγες επιλογές νομίζω στην κατηγορία που παίζει 7 ευρώ, αλλά είναι όλες πολύ δυνατές βέβαια. Έτσι, γιατί μιλάμε είτε είναι για το προβατάκι, 4-5 ευρώ, Haslinger, vegan φόρμουλα, πολύ καλό σαπουνάκι. Υπάρχει το Mitchell's Wolfat σε refill, χωρίς συσκευασία, που κάνει, δεν είναι ακριβό, γύρω στα 8-9 ευρώ, το οποίο είναι πολύ καλό σαπούνι, αλλά μπορεί να δυσκολέψει τους νέους φίλους που μπαίνουν στο χώρο, όπως είχε δυσκολέψει και εμένα λίγο έτσι να κάνεις τον αφρό, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Ενώ το σέλα είναι εγγυημένο, εύκολο αποτέλεσμα, καλή ολισθηρότητα, πολύ τρομερή ολισθηρότητα βασικά, όχι καλή. Έτσι ωραίο σαπουνάκι. Η μηχανή χρησιμοποίησαμε την Parker Semi Slant. Λοιπόν, είναι slant όπως λέει και το όνομά της. Είναι μια ωραία μηχανή, έχει αυτό το χαρακτηριστικό νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έχω και άλλη μια Parker και από ό,τι έχω διαβάσει και σε διάφορα σε forums από εδώ και από εκεί, ότι η Parker έχει αυτό το audio feedback γενικά, οπότε είναι και σε μια μηχανή που το βλέπουμε και εδώ πέρα, το έντονο audio feedback. Κόβει, κάνει βαθύ ξύρισμα. Είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση με τη Fatip Slant, οπότε όποιος θέλει έτσι σκέφτηκε τις δύο, είναι πολύ διαφορετικές μηχανές. Μην νομίζω ότι θα πάρει την ίδια μηχανή, δηλαδή ότι πήρε μια slant και είναι ίδια με την άλλη, καμία σχέση. Πολύ διαφορετικές μηχανές. Με την Fatip Slant νιώθω έτσι λίγο κάπως διαφορετικό, κάπως ότι κρατάει τη λεπίδα πιο σφιχτά και είναι πιο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Το ξύρισμα είναι έτσι πιο. Το νιώθεις λίγο πιο. Έχεις πιο έλεγχο, πιο βαθύ. Αυτό κάπως νιώθεις ότι είναι πιο αέρινο, δηλαδή ότι κόβει λίγο από πιο από πάνω, ότι έχεις αυτό το audio feedback, ότι δεν νιώθεις πολύ τις τρίχες, ας πούμε, την ώρα που κόβονται. Αλλά σίγουρα κάνει ένα βαθύ ξύρισμα. Καλή slant. Ωραία slant, ωραία μηχανούλα δηλαδή, όποιος θέλει να το δοκιμάσει. Έτσι, λεπίδες
ζηλέτ ρούμπι, κοφτερές λεπίδες και συνάμα γλυκές όμως. Σε καμία περίπτωση τις λες τραχές. Αυτά από μένα. Λοιπόν, εύχομαι τις καλύτερες ευχές για το νέο έτος, το 2022. Ό,τι και να έχουμε στην καθημερινότητά μας, εμείς τουλάχιστον έχουμε πάντα το ξύρισμα. Είναι μια ώρα που είναι δικιά μας και μπορούμε να χαλαρώνουμε, η αγχολητική ώρα μας. Οπότε, αυτά. Τα καλύτερα ελπίζω να έρθουν.